Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του φιλοσοφικάκι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League και συγκεκριμένα παρακολουθούν αυτή την αξί Monsters και Best of στο 4-0 και στο 2-1 αντίστοιχα παραμένουν αίτητοι οι Monsters. Γενές παιχνίδι που τους διακατέχει, που θα, δεν θα καταφέρουν να γίνουν τις πρώτες πόντες, αλλά με πολλά πέρσι τελικά το πρώτο κανά στο 2-0. Με διάλειψη του Μπεστόπιου, που είναι στο 2-1, που έρχονται από την πρώτη τους ήττα στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στους Los Angeles Bakers. Παρά το γεγονός ότι έτρεξαν ένα 0-10 στα πρώτα περίπου 2,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου, δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα. Μαλά πέρασε εκτός. Σε Ιταρίδη και περνάει και πάλι στους τεχνικά τους βεντούχους. Θα παίξει στις τρίπλες στον αντίπαλο, κερδίζει στο φάουλ ο Γιωάννης. Συνήθει το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Θα βγει την αναμέτρηση από δύο παίκτες. Ο Κατερίνης θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Το λεπτό Καρόπουλο αυτή τη φορά, που μας έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Παραφορά, Ιρήνης, Σουτζιά, τρεις, χωρίς να πατάρει, είναι έντοχος ο Γιωάννης, 5-0. Για τους πρώτους επιτές τώρα για τους Νόζικους, που έχουν νέα παίκτες στη διάθεσή τους, έναντι 6 τουλάχιστον, μέσα, πολύ όμως η κίνηση, δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι όμως. Ο Ρωτζαντίνο λέει, μάλλον θα κλαπεί, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σιταρίδης με τους πρώτους πόντους, πρώτους πράγμα πάντα έχουν βάλει στα πόντους. Τον Μπεστό Σουτζιά, 3 έχουν βγει ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος. Ο Ζόπλος στα κοψίματα, θα πετάξει κάποιος μπάλα, θα τα βγει. Θα βγει και θα βγει. Ωραία, πάσα, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σιταρίδης κάρτα χειροκροτούμενη, μία ακόμα προσπάθεια του Μόνσταρ. Μιλιάδης, Σιταρίδης στην κορφή, ζήτησε στα πάντια ο Λεπτοκαρόπουλος, όχι, δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως και στην πάσα, Σιταρίδης αφήσει στο καλάθι τελικά για 2 ακόμα πόντους, 9-2, time out μόλις 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της πρώτης περίοδου που έχουν καλέσει την Best of, βλέποντας τους Monsters να ξεφεύγουν πολύ γρήγορα, παίζοντας πολύ επιθετικά και έχοντας φορτωθεί οι δύο φάουλοι ενώ στρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μετά. Σε πολλά όλοι μας. Ευχαριστούμε λοιπόν στον Ιταρίνα όλα έτοιμα για την κοινωνία και την κοινωνία της Best of. Ιταρίνης έχει κάτσει δύο αντιπάλους. Θα άλλαξε με τη γωνία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάσα στη γωνία, έχει βρει αρτή ελεύθερος. Σουτζιά 3, μάγει το κλειστό rebound από τον Ιωαγκαλή. Δεν το φάνε το σπέκ του. Καρίδης. Φιλίδης. Και πήρε όλο το σπέκ και δεν πήρε όλο το σπέκ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Κάνει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Πάει. Φιλότερος πάνω του, καθυστήριγμα. Τρίτο φάουλ για τους Λουστό. 9-4 βασικό. Γιάννης την αναφορά. Χέρι με χέρι θα συγκρατήσει ο Γιάννης. Γυρίζει και πάλι. Ο Βάσι Γκέιμς στην γωνία. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, κάνει μια βόλτα στην baseline. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την γωνία. Έλθω του Βαρδουρίου. Ξύστηκε τι γίνεται στον πάγκο των Monsters. 12-4 λοιπόν. Είναι αυτό η διαφορά. Στρίφτου σκορ. Για το όντρο πέσει τάμινα δεν καταλαβαίνει ο Βαρδουρίου. Στην γωνία. Μέχρι μέσα ο Ανδρεάδης. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι στοχός. Πάνω από μέσα με την ρακέτα. Δεν είναι το
πάντα Στράτζαλης. Θα με τη γωνία θα πάρει την πάλι στο λίγο. Στο Κατερίνης. Θα πάμε στο game. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες αρχικούς στη γωνία. Παίκτες ο Χατζιάνης δεν πήρε το σούτ στα 7 δευτερόλεπτα. Σουτ για κερίσει με πολύ μεγάλη καμπύλη μόνο τα μπλο. Από τον Στράτζαλη. Είναι με φάση από το μάτι τον τεστό. Πάει με τη μέσα. Αποφασιστικότατα είναι άνθρωπο. Ανδρεάδης. Και δείτε το πάλι που το σούτ με το δίπαλο. Το επιδίωξε, πάει μέχρι μέσα πολύ αποφασιστικά. Και ο Χατζιάνης είναι άστοχος, σε καλύτερο στο rebound, σε καυτή πάσα. Δώσε ένα φιλέ στο Ιταρίδη. Μέσα, ο Ανδρεάδης. Μέσα στη ρακέτα. Το 2. Αλλαγές. Το πρώτο φάουλ των Monsters που έχει προσθέσει τον Εκατερίνη. Θα έχουν αλλαγές σε κατάρτιση, θα έχουν διπλή και μονή αντίστοιχα. Νατσιώτης. Περνάει εντός. Τάτζαλης. Νατσίδης περνάνε εκτός. Ένα ακόμα φάουλ. Θα έχουν Νατσιώτη αυτή τη φορά. 2-3 πλέον ονοματικά. Πέρασε και ο Βαζίδης για τους Μπεστό. Μακρινός. Βγήκε. Αρισκότης. Στο rebound, νούμερο 13 και το νούμερο 29. Έχει περάσει σκαστή πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος. Κάτω από την ρακέτα. Και δίνει ο Σπιτιώτης. Καταφέρει να σπιλωτήσει. Κάνει μια ωραία τρίπλα λίγο μετά το κέντρο. Ο Ιπποκαρόπουλος. Βράδυς, πάει να μας αποδείω στη Γαρίδη, στην Κυρατή, στα 9 δευτερόλεπτα, στα 8. Στην Γαρίδη, στο Βασιλίδη, στα Νίμια Μαχνή, πάσα την Βρήκε, στον Ευαζίδη, στα 3 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ δύσκολο σουτ, για να γίνει έρβον, να το περνάει εκτός. Και η άμυνα για τους Monsters. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάλεπτο στο πρώτο περίοδο. Κατερίνης, τα ρούχα της Ρόλβα. Για τρεις, Ράτζαλης είναι άσχος. Πάρα πολύ ψηλά δεν πήρε το rebound. Μόνο έτσι γιατί. Το Καρόπλος. Κυρίδης, καυτή πάσα. Το Καρόπλος, μια αγωδίνη δεν πήρε το τρίποδο τώρα. Πάει μέχρι μέσα. Την κορυφή στα 6 δευτερόλεπτα θα κάνει την τρίπλα. Ένα τζάμπ που δεν θα τον δικαιώσει όμως. Το γήπεδο αλλά είναι άστοχος. Το βίντεο στο καθιστώσιο έχει βγάζει πολλά τέτοια καλά στα Monsters. Δεν είχαν μπει διαφορά είναι το πρώτο και πάνω από τους 10. Ευαζίδης με ταμπλό είναι άστοχος. Λίγο πριν από το ύψος των ελευθερών βολών. Πάμε στο Ράταλης. Άλεξε τον Ιωάννη. Περίπτωση. Τρία τελότητα στο πάσα. Βεξιώτης καλό πάση. Γίνησε για 3 θα το πάρει με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Ο Ιωάννης. Πάει ο Βαζίδης, κατεβάζοντας την επίθεση για τον Μπεστό. Αυτή πάσα ο Μιράδης. Ζήτησε αλλά δεν πήρασε η Ιταλίδης πέρα από το μισθό του. Είναι μέσα του Ψιλίδης, έπεσε κάτω από το σκοτικό του. Ίδιος επιθετικό ριμπάντο είναι άστοχος. Πάει και δεύτερο παίκτο το μαρκάρι. Είναι εκεί πέρα και ο Μιράδης ο οποίος θα κερδίζει το φάουλ. Long last. Αλλαγή. Έχουμε αλλαγή για τους Μπεστό. Έλα. Ο πρόβλημα στο Ράιτ Πέτσι και Ταρίδη και μία ακόμα αλλαγή με τους Monsters. Τάσος Σαμπατζής περνάει θέση του Κατερίνη. Εκμεταλλεύονται τον πληγαλισμό που έχουν στον πάλι τους Monsters. Μέχρι στο σύστη δεύτερη ο Ιράδης και δείχνουν την διαφορά στους 5 πόντους, 12-7. Να σιώτησε. Ο Γιάννης δεν θα πάρει το τρίποντο. Ζήτησε ο Μάνος Φράτζαλης και με το που πήρε την μπάλα έδωσε στον Αντώνιο Αγατσιώτη σε μια 3-8 δεύτερη φάλλη από τη γωνία. Σχεδόν όλος ο πάγκος των Monsters σηκώθηκε για να παραγυρίσει το τρίποντο του Πάσο Αμπατζή. Θα βάλω το κέντρο τώρα του Τσόπουλος. Ριάδης θα χάσει την μπάλα. Ήταν εκεί πέρα ο Ριάδης και έκλεψε. Ελέγχος κόπηκε όμως.
βράδυ. Ο Γατσιώτης, νούμερο 29. Ξέρεις ότι αυτός ο πανηγυρισμός του τρίπλου του Γατσιώτη έχει υπόβαθρο. Ναι. Έχει ανακορυφθεί από πρωταγωνισμούς, έλεγε. Α, οκ. Πάλι! Την άλλη γωνία, ένα ακόμα τρίπλο του Monsters. Και ελεύθερος, Τόπλος. Για τρεις με μετά, καμπίνε από τον Σπιτή ελεύθερος, δεν μπορούσε να απαντήσει ο Ανδρεάδης. Μια μακρινή πάσα, από τον Αγαστέρη Πίσκη, το rebound, το άσχο λάθος. Αβαζής, μακρινή πάσα, την αυτή δεν κατάφερε να συγκριτήσει ο Ανδρεάδης. Όντως στη γωνία, με μη στελέχη χαρακτηριστικά από τον Τζιάννης. Μπορώ στους 11 πόντους. Μένος. Δύσκολη προσπάθεια, καλά πήγε και πήγε την επαναπήγηση. Αν θα γυράμε. Μεράδες στα 16 χρόνια. Βασιλίδης, μακρινό δίποντο, έτσι το αυτό από δικό φύλλο από την Βιέλε Φερός. Κύριος νούμερος και αυτός από τον πάγκο του. 18-9, ένα κομμάτι από τον Σόνιτον Καρίνα μετά το 16 από την αλήπωση. Μα για το coast to coast, πολύ δύσκολη προσπάθεια παίρνει στην κοινότητα που έχει για να κλέψει την μπάλα. Πέρα και ο Φιλίδης Μασέτης και σπίγει και αυτό θα κλέψει την μπάλα. Θα κάνει το πάλι τελικά. 4-3 λοιπόν έχουν συμπληρώσει τα οματικά τους. Οι Monsters ένα ακόμα έχουν να δώσουν οι Μεσό. Μια ακόμα αλλαγή για Monsters. Είναι στο αντίστοιχα. Μπούκας περνάει εντός. Πανόφλος περνάει εντός. Τιτσμόστας για 3 σερμπολ. Είναι ακόμα ο Μπούκας. Λαμβάνει τα χειροκρήματα πάντως από τον Σιταρίδη που είναι στον πάγκο. 18-9 παραμένει. Μακαρισμένο, έστωχο. Θα μείνει ο Γατσιώτης. 29. Ξαναπήρε στην κορυφή, αλλάζοντας την γωνία. Καστή πάση και αγάλια μαζί. Στον παίκτη μέσα στη ρακέτα, δεν τα κατάφερε. Είναι έστωχος τελικά παχλίο να βγει μπάλα εκτός αλλά μπήκε. Ο Τζιάννη. Μερά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 22-9, 13 πόντους. Βασιλίδης. Βασιλίδης θα εκτελέσει πίσω αυτός. 3-3 που δεν έδωσε όλο το Καρόπλος, είναι εύκοχος. Βασιλίδης, ο Ανδρεάδης, με ρωσκιά από τον πάγκο. Μπεστόχ, με πρώτη του 10, συγκυλοποιείται. Ανόπλος, καλό μας συγκρίνει για μία ακόμα φορά. Μόνστατς, σε ένα jump shoot έχοντας βρεθεί. Αρκετά ελεύθερο. Και σε αυτό το παιχνίδι στο πέμπτο που παίζουμε για την Ανσύπτατη Evolution League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Πρώτη κατοχή για αυτή είναι για τους Ρος. Για την ιστικοπάθεια που είχαν δει και τεχνικά φιλοξενούμενος κατά τη διάρκεια του time out. Με διατερμινατά έχει περάσει μέσα και ο Βράχνος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ένα jump shoot από το Σιδαρίδη για να κάνει τις πίσεις. Δεν θα τον δικαιώσει. Δηλαδή, σχέση έχει περάσει όσο σκουραστεί για κάποια λεπτά. Στην πρώτη περίοδο, σε για τρεις, έχοντας βρεθεί ελεύθερος και άνω, ο Σαμπατζής. Σε πόσο έχει περάσει. Στο rebound. Στην Ταρίδης έχει πάρει θέση, ζήτησε την μπάλα, δεν πήρε. Εντυπωσία από δύο παίκτες, θα πάρει τώρα, θα δέσει το τρόπο, έχει λέξει τρεις παίκτες πρόμπους, δεν υπάρχει ελεύθερος. Μπάλα κλάπηκε στον Δήμο, έχει περάσει στους σύνδεσμους των Monsters. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Σαμπατζής. Κάνε τον Δήμο Monsters. Μάλλον περνάει εκτός και είναι για τους Ρος. Νος,
Περάσει και δεν βάζει. Πολύ καλή θέση όπως φαίνεται. Σιδαρίδης. Για δύο δευτερόλεπτα του δίνει screen. Ένας δίπλος για τρεις με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχο τον Ανδρεάδη. Το Στράντζαλης για τρεις στα 19 δευτερόλεπτα χωρίς τον Πασάρη έχει βγει ελεύθερος. Είναι άστοχος. Αφού το rebound και το foul που έχει κερδίσει από τον Στράντζαλη. Λοιπόν, στην περίοδο. Και επίσης κάποιον που σηκώθηκε από την πάλη του Στράντζαλης. Κάποια επερχόμενη ενδεχόμενη αλλαγή. Θα περιμένει. Στάζει τη συλλογή του, θα δει τελικά τη βάση στη γωνία. Θα ξαναπάρει ο Ράχνος. Να το πάει στην γέννη, θα γυρίσει με δεξί του. Στην Ταρίδης είναι άσχος. Το δίνει το rebound. Είναι ο Στράντζαλης. Η γωνία ο Κωνσταντίνου θα το πάει στην γκέιν και μπορεί στην τελευταία μπάλα και πάλι για τους μόνους αυτούς για τρεις μαρκαρισμένο και στον Καρύδη είναι άστοχο. Όχι. Νος, ωραία πάσα από την πλάτη, reverse κίνηση αλλά είναι άστοχος. Ο Ανδρεάδης. Προβλήματα πάντως από τον πάγκο και ότι θα τον πες στόχο, αλλά περνάει εκτός και είναι για τους μόνους stars. Τώρα θα πάρει την μπάλα Πανόπουλος, θα επιστρέψει στον Ιωστρέτελ, ο οποίος κατεβάζει την επίθεση. Αρχίζει την γωνία με τον Τάβραντζ, ο οποίος έχει περάσει στην παρκή επίσης. Για τρεις είναι έστωχο! Χαμόγελα από τον πάγκο των Πόνσταρς. Πάρα πολύ ενεργή στις αλλαγές τους οι τεχνικά γηπεδούχοι και απόψε. Βλέποντας σχεδόν πλήρη πάγκο, να δω πλήρη. Σιδαρίδης, 5 δευτερόλεπτα. Με την πλάτη γυρίζει, ωραία κίνηση, θα πετύχει και το καλάθι. 21-14. 24 λοιπόν, ο Στράντζαλης. Θα μετάει τρίπλα, έχει δύο παίκτες απέναντί του. Άλεξε εκεί πέρα από τον Κωνσταντίνο πάλι σε για τρεις. Έχω τον στροφή ελεύθερο από την κρυπτογραφίδη και παρκώς η άμυνα του Μπεστό. Για να σπάρει και να ευστοχίσει. Ο Στράντζαλης. Μας παρακόλουσε και μια συνέντευξη από πλευράς του για το παιχνίδι. 32-14 λοιπόν, διαφορά στους 18. Ανδρεάδης, μη ξάει το σερτέρι της, βγαίνει από το τρίποντο. Θα δώσει ένα σκρίνο, Ανδρεάδης Γιώργος, για τρεις είναι άστοχος. Στην Ταρίδης υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον Ανδρεάδη με το 82. Λίγος. Πάμε 19 δευτερόλεπτα. Βοήθησε ο Κασιώτης στην κατάσταση. Ωραία πάσα, θα συγκρατήσει, είναι άστοχος όμως. Ο Βανόπουλος πήγε το πληθυντικό του πάντου παίξης. Θα κατάφερε. Και υπάρχει φάουλ. Για το 2-16 λοιπόν, ένα ακόμα double score. Ένα από τα πολλά που έχουμε δει στο πρώτο μήκρο της αναμέτρησης. Βανόπουλος στην επαναφορά. Δώσει την επιλογή ο Γιώργος Ανδρεάδης. Γιατί είναι ένα από δύο και κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Να λέει τον Ανδρεάδη. Λουκτούμενος από την εξωτερική για ακόμα φορά. Έτσι όπως πολύ. Η φορά πέσει στους 15. Ωραία πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη στρατιωτική του. Ήταν εκεί πέρα, πάει κόντρα σε όλους και όλα. Είναι άστοχος με τα μπλό όμως. Ο Ανδρεάδης. Ο Γατσιώτης για 3 στα 19 δευτερόλεπτα. Η μπάλα μπήκε και μπήκε από το σκουτ του Στράντζαλη. Εκτός 4-0 τα φάουλ. Είναι 4 αγωνιστικά λεφτά, έχουν συμπληρώσει 4 αγωνιστικά φάουλ. Οι Monsters για να δούμε αν θα χτυπήσουν εντός εισαγωγικών σε αυτό. Η Μπεστόχ, ο Νιταρίνης, ωραία πάσα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Εκμοδότησε ο Νικόπουλο, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι με αριστερό. 32-20, η διαφορά πέφτει στους 12
Θα κουμπίσει και τους 18 λίγες μόνο φάσεις πριν. Για να δούμε. Ο Στράτζαλης. Weak side. Του Κωνσταντίνου λαμβάνοντας ωραία από τον Μετάβραντζη. Άστοχη προσπάθεια. Ανδράδης. Σιταρίδης. Weak side σου για 3 σεκόντες βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Το προσκάρει στο φούσι, η διαφορά θα έπεφτε κάτω από τους 10. Ακόμα σφύριγμα το πρώτο φάουλ των Best of τώρα στο παιχνίδι για την δεύτερη περίοδο. Στον κύριο περνάει εντός Κωνσταντίνου στον παγκό. Λάμπτατζης στην κορυφή έχει βρεθεί. Ο Νίκος Στράτζαλης στην γωνία για 3 στο το πάρει. Ο Αργυρίου είναι άστοχος. Θα σμπρώσει την μπάλα. Ο Γιώργος Ανδριάδης. Μακρινή πάσα στον Ανδριάδη που πάει μέχρι μέσα. Ταχύτατα με το νούμερο 82 είναι άστοχος. Ο Ζήτησε. Η βαθύτη σου πίσω έχει περάσει. Είναι έτοιμος να περάσει το Ματιέ. Έχει περάσει τον Παγκού ο Ματιός. Στην ελευθερία μπολόν είναι άστοχος. Με το ένα χέρι ο Αντώνης Ακασιώτης. Με το που έκανε το σουτ πήγε να πάρει την πίσω. Ανδριάδη θα κλαπεί μπάλα. Δεν το πάρει ο Σιταρίδης. Ο Ακασιώτης Αντώνης θα κλέψει. Σε ένα 2-2 στο άμεσο zoom, είναι άστοχος όπως μόνο τον μπρο. Προσπάθεια από την κατάσταση. Όχι φάουλ, φωνάζει κάποιος χαρακτηριστικά από τους πόσα. Περνάει μπάλα από το κέντρο. Ανδριάδης. Όλο πάει στην κέντρο να ράνει. Ράνει φλούτερ, είναι έστοχος. Τον βγάζει στο προχνός. Πάνω λίγο εκεί πέρα, όλα καλά. Ο Στράτζαλης. Δεν βάζει την επίθεση, η διαφορά έχει πέσει στους 10 λοιπόν. 4 και 5 πριν τη λήξη του πρώτου μισού σου για 3 και 4 είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντ του Σιταρίδη. Αργάλα το φερά. Χτίζουν κάτι που μπορεί να το δει ως comeback. Οι Μπεστόχ καθώς έχουν κολλήσει για πολλή ώρα στους 32 πόντους στην ενεργητική του Μόνου Στάρς. Μαχνός. Μαχνός. Σιταρίδης. Βεντάζει τώρα όντας για 3 είναι άστοχος έρμπολ. Περάσει, περνά εδώ τελικά. Έχει Σιταρίδη. Με το Κορόπλος μετά από αρκετή ώρα. Υπάρχει διπλή αλλαγή τώρα. Είναι Small Stars. Κοντάνης Αγασιώτης και ο Κορόπλος περνάνε εκτός. Στις θέσεις τους περνάνε Μάνος Στράτζαλης. Στράτζαλης και Μινασίδης. Μετά από κάποια ώρα. Με τρία δευτερόλεπτα. Έχει κλάπη την μπάλα με συγκράτηση ο Αργυρίου. Όχι μόνο συγκράτηση αλλά έβγαλε μια πάσα στον Νίκο Στράτζαλη, ο οποίος αστόχησε για τρεις από την γωνία του και δεν προφούς πάρει προσωπικά. Ο Νίκο Στράτζαλης δεν δικαιώνει εδώ και αρκετές προσπάθειες. Βιάδης, πάλι στον Τοδικόπλο να πάρει. Το Καρόπλος θα γυρίσει, κόμπηκε, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Ο Νίκο Στράτζαλης, επόμενος, μπορείς να κάνει φάουλ, ύψος, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Ο Αργυρίου βάζει τον εαυτό του, γκρινή πάσα στην κρατή ο Παχνός. Από τον Ανδριάδη, λάθος το λάθος, μία ακόμα λάθος πάση από τον Τίνι. Ένα όμορφος χάος. Δεν θα κρατήσω. Πολύ για 3 έχουμε τον Τίνι ελεύθερος. Μάνος Στράτζαλης είναι άστοχος. Ένα ακόμα κυρικό ριμπάμπ. Νίκος Στράτζαλης. Και αυτός ο για 3 και αυτός άστοχος. Μάχη για τον ριμπάμπ θα βγάλει τελικό κυρικό καθνό. Είναι μια ωραία τρίπλα. Μένει όλοι με πάνω του. Μετάβραντζης. Έχουμε ανέβει τα δέσιμπελ σιγά σιγά από τους πάγκους. Κυρίσαμε τον Best of. Για 14 για τους πρώτους. Μαζίδη. Ανδριάδης Άλεξ. Στα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί όλο το Καρόπουλος. Θα γίνει μια πάσα, είναι εκεί πέρα δίπλα του Μαζίδης. Δεν έχω... Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει εκεί πέρα όσο είναι τελείο ο χρόνος. Το φάνηκε να είναι. Μιλήστε λίγο λέει ο Μαζίδης στον πάγκο. Μάλα έτσι, θα γίνει τον Μπεστό. Γιωάννης. Μέσα σε καυτή πάσα έχω πει από 2, δεν πάλι και παράδειγμα. Στον τώρα που σκύβω να φορά. Ζάβης. Βαζίδης. Θα έρθει ο στερεότητος σου για 3 παρκαρισμένα τρίποντο από τον Καντζάνι. Είναι άσχος. Είναι πολύ ψηφέτης πριν τον rebound ο Βαζίδης. Στον 5 δευτερόλεπτα της επίδοση
Νίκος Ιωαννίσκων πρώτο λεπτό. Monsters. Τώρα θα πάρει την μπάλα με τον Φρέζελης. Αντίστοιχο countdown. Χατζηγιάννης κοιτάει το ταμπλό. Έχει μια χειρονομία για να παίξουν σετ. Μπάλα μπήκε και βγήκε από το running point του Μάντου Φρέζελη. Υπάρχει και το rebound. Λίγο στο Φρέζελη για 3 σέκοντες βέβαια ελεύθερο στην άστοχο. Πάρα πολύ πρώτο μισού λοιπόν, 37-23 διαφορά στους 14 πόντους. Είχαν κολλήσει εδώ και πολύ ώρα στους 32 πόντους ενεργητικού. Οι Monsters έχουν καταφέρει να έχουν μια διαφορά που αντίζει στους 14 πόντους. Έχουν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος. Ένωσης αυτή. Πρώτη κατοχή είναι λοιπόν για τους Ροζ. Πήρα από την Τορφίση, αλλάξει με τον Αποκαρόπουλο. Ξαναδώσει μπάλα, δεν θα πάρει το τρίποντο αυτός. Μαζίτης, μια προσπίση της Μοντός για τον προσωπικό τρίποντο. Ένα μακρινό τρίποντο είναι άστοχος. Δεν είναι αυτός επίπτυσης. But wait, there's more. Σε ρίπτυση που πες μαζεύει το επιθετικό rebound. Μαζίτης, πήρα από τον Αποκαρόπουλο και πάλι. Μαζίτης, πάλι από τον Αποκαρόπουλο στα 5 δευτερόλεπτα σε μια 3. Θα πέναντι στον Αποκαρόπουλο και πάλι. Το Μαζίτης είναι άστοχος με ταμπλό. Βασικά στο δεύτερο rebound, ο Τζιάννης ο οποίος πήγε να κάνει κάτι χάρωστο στο ράμπο του κεντρώνου, πήγε να καρφώσει, αν έβγαινε κάτι τέτοιο σε warm-up ενώ, αν έβγαινε κάτι τέτοιο θα ήταν σίγουρα βούλη στο top 1, σκαστή πάσα, κυκλοφορεί και πάλι μπάλα στο για 2, έχοντας βεθεί ελεύθερο, στην άστοχος. Στο δίνει υπάρχει επιθετικό rebound όμως, ο Τζιάννης. Ωραία τρίπλα, δεν θα το βάλω τον κεντρώνο του για 3, σε ρίχτο φόλας κάποιον πάγω τον Monster, συγχαρακτηριστικά το από την τροπή του πήρε. Στο Κατερίνης, αλλά δεν ευτόχισε. Κουτσιλίδης, στα 15 ευθερό,
μπορούσε να πάρει ένα screen. Το Ρόπουλο παρεμβήθηκε από αυτό. Ευαζίδης έχει βρεθεί ελεύθερο το Ρόκ. Ελεύθερο το ανεβαίνει για να δώσει ο Βουτσιλίδης ένα screen. Στη γωνία. Κάτι στα 3 δευτερόλεπτα. Θα έμπαινε και αυτό το πίστεψα για λίγο. Anyways, δεν θα μετρούσε. Καλά αυτό είναι το safety. 1,5 λεπτό έχει κυλήσει για την τελευταία περίοδο. Όλα έτοιμα λοιπόν, μόνο στάση στην κατοχή. Τι δεν είναι το foul. 14 πόντι διαφορά. Η Περίνη. Να ράνει floater, εύκοχο. Θα πάρει screen. Το επόμενο παιχνίδι, by the way, θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο για την Master League. Θα έχει άλλος Legends με Salamix. Με Deflection. Το Χατζιάνι, όχι τον μπάνερ, παιδιά. Είναι κρύβα τον μπάνερ. Όλα καλά. Ο Ρόβλος, τι είναι επαναφορά. Οι κορυφαίοι έφτιαχναν ομοιρικές μάχες για να πάρει την μπάλα. Ο Ιταλίδης δεν θα πάρει ούτε τώρα. Ευαζίδης στα 4 δευτερόλεπτα. Δεν έχω χρόνο στο δίπλα. Πρέπει να βιαστεί για 3. Μαρκαρισμένος από τον Αντιάννη, είναι άστοχος. Το Ιταλίδη. Μπράβο, πολύ καλή άμυνα. Πάμε στις κάψεις από τους Μοντσάρ την προηγούμενη άμυνα. Αναφερόμενος, ωραία πάσα συγκρατή. Το δίνω από τον Ακατερίνη σου για 3 Χατζιάνης. Και έκαμε και πάλι, έχει πάρει φωτιά. Ζήτησε την επαναφορά στην Ιταλίδη, τώρα θα κατεβάσει την επίθεση του Χριστό. Αλλά τα 2-4. Έχει αυτό στην Μαρία για φωτογραφίες. Πολύ καλές φωτογραφίες, by the way. Μια επίσκεψη στο Βασίλη Καλόνι Καλή θα μας πείσει. Πλήσιο φωτογραφικό υλικό, ένα running floater, ένα άσπρο που θα σε επιθέτει. Πολύ πάνω, καλά και φάουλ όμως. Θα βγάλει με τον νούμερο για τους δύο. Καλά και φάουλ, πώς το είπα έτσι. Έφυγε και μέρος τους ψυχίζουν με αυτό που είπα. Κάτσε να λέει λίγο πιο σιγά, αυτά μην γίνει ρεζίλη. Δεν μιλάει κανένας και εκείθαμε λίγο, anyways. Είναι άστοχος, το βάσιμο του Στεφάνης. Τον Ρεάδη, μπάλα περνά εκτός. Το βάσιμο ήταν αυτό το Μαραστράς, Βέλης. Καταρχή, είναι πάλι ο Ζημεστό. Ωραίο voice crack. Φιταρίδης, ξέρω το Μουτσιλίδη στην επαναφορά, κάνει μια μικρή βόλτα. Δίνει σκρίνο με το τρόπο προς την επιλογή. Ένα ακόμα, θα την τρέψει μπάλα, υπάρχει πλέξη, δεν φύγει το πικερόλ. Καταγιάννης, μακρινή πάσα, Μαραστράς, Βέλης. Αυτή την πάλι στο καλάδι κόβεται, αλλά με φάουλ από τον Σαϊταρίδη, δύο ακόμα βολές. Μαραστράζαλε αυτή τη φορά. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Για τους best of. Για τους monsters διορθώνω. Κωνσταντίνου περνάει εκτός. Κωνσταντίνου στον καθιό της στη θέση του. Έχω τους πρώτες και ο Παναστρατζάλης. Σμιλημένη γροθιά. Ήδες που μπήκε λέει σε κάποιον από τον πάγκο. Στεφάνι λέει κάποιος τώρα. Ωπα. Τι mind games είναι αυτά. Όπως και να έχει ο Παναστράζαλης και στη δεύτερη βολή. 44-25, 1-1 το μαρικά φάουλ. 6-53 και συμπλήρωση 30 δευτερόλεπτων. Τα Ιβαζίδης. Βασιλίδης. Σιταρίδης 43 δευτερόλεπτα. Λιθοκαρόπουλος. 8 δευτερόλεπτα. Τα 5 θα γυρίσει να κάνει το σουτ. Αλλά είναι άκυπος ο Ανδρεάδης. Σύρυγμα. Ο Ολπ έχει κρατήσει τον Αντώνη Αγκασίωτη, ο οποίος δεν θα συμφωνεί ιδιαίτερα. Πάμε λίγο τον έναν εκ των δύο ρεφς. Ο Ανδρεάδης στις βολές, είναι άσχημος στην πρώτη. Σίγουρα για τα μπλοκ. Έτσι όπως στη δεύτερη. 4-26.
Περίνης πάει μέχρι τη μέσα και το κόστος του κόστου είναι άστοχος. Πέρασε πολύ κόσμο. Απλά, Σιταρίδης, ωραία, πάσα λέιζερ, πάει μέχρι μέσα. Να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Πεχαρόπουλος, παρά την πίεση που δέχεται από το σκοτώτο του παλαιού, όχι μόνο. Περίνης, δεν θα πάρει το jump shot, το οποίο του είχε δώσει άντρα τον τεστόχ. Θέλει με χέρι στον Τζιωάννη. Από τον Μανοστρόντζαλη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, ένα jump shot, άστοχο. Από τον Εκατερίνη, αλλά υπάρχει το rebound από τον Αντώνιο Βασιώτη. Σκόλυσε, πέρα και έχει δύο λόγο, anyways. Σιταρίδης. 46-28. Θα πάρει το τρίποντο, ο Βασίλης. Από τα 3 δευτερόλεπτα, θα κάνει τελικά τις καστομάσεις στον Πεταρόπλο. Γυρίσει, αυτός είναι άσχος. Τώρα στο Ράντζαλης, ωραία μακρινή πάσα, συγκρατεί και όχι μόνο συγκρατεί. Την αφήνει και στο καλάθι και στον Τίνο Σαγκατσιώτης. 48-28. Σιταρίδης, τι θέλω να πω για την συγκρίση. Για τρεις από τον Αντώνιο Γατσιώτη. Τι πάσα συγκρατεί, δεν θα καταφέρει να πει στην πάση καλά και αυτή τη φορά. Στον Λίγο Τραψιώτης, καλάθι και φάουλ από τον Χατζιωάννη Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω όπως αποδεικνύει και αυτή τη φορά. Κάποια αλλαγή, η Νασίδης περνάει στο παρκέ, Αντώνιο Γατσιώτη στον πάγκο. Και Τικτόπουλος μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ για τους best of στη θέση του Σιταρίδη. Έστω στην πολύ έμεσο τρίποντο θα έρθει. Μια χειρός Βασίλη Χατζιωάννη, ο οποίος σαν νίντζα πήγε με το επιθετικό rebound, περνάει τώρα στον πάγκο. Λίγο σε Ραντζαλής θέση του. Για τα καλή διάθεση από τον Καρδιάρη, ο οποίος μεταδίδει και στον Πάγκο. Τόπουλος. Τόπουλος, ο Ζαχαρόπουλος έπαιξε mind games εκεί πέρα με τον Σάνταλη, θα καταπέρα την μπάλα. Ευρωζήτη στο δεύτερο χρόνο, πάρει ένα screen από τον Ζαχαρόπουλο, πάει μέσα, έχει κλειστεί, θα συγκρατήσει. Την μπάλα Ανδρεάς, τελειώνει ο χρόνος επίθεσης, πρέπει να πάρει ένα σούτ, Τόπουλος πρέπει να γυρίσει, θα κάνει το σούτ. Ξέρω να το μετρούσε, παρόλο που δεν πήγε. Τώρα μια μακρινή πάσα, παλιά της τεχνικός κίνο για τους Monsters. Δύο ακόμα πόντι στο γήπεδο. Μάρος Τράντζελης έχει έρθει. Δεν θα κλέψει ο Μιλιασίδης. Μιλιάδης. Μιλιάδης και όλος του Γρομπορούς και ένα. Με τον Καρόπουλος στα 9. Θα πάρει ένα μακρινό σιούτ. Σιούτ, ωραίος. Σιούτ, στήκε να σου πετύχει. Έρβολ, παρόλα αυτά. Πάνε το χέρι στο πάγκο. Ζωρόβουλος. Τερίνης. Τερίνης στα 16 ζήτησε και πήρε Μάνος Τράντζαλης. Στα 13 side steps για 3 είναι άστοχο. Πήδηξε πολύ ψηλά, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Στο Λίγος Κρατσιώτης. Το πλούτο πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Είναι άστοχος και στο κριτικό rebound. Ο Γιώργος Ανδριάδης. Μάνος Ρόντζαλης, ένα jump shoot άστοχο. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα κριτικό rebound. Το έχει προηγούμενος ο Σιδωνίος Αγκασκέτης. Για 3 από πολύ μακριά είναι έστοχο. Από τον Νίκος Ρόντζαλη, η μπάλα κυκλοφορεί πολύ. Και σε περίπτωση τώρα, αλλά όχι μόνο για τους Monsters. 36-28 είναι φορά, όλο ένα και αυξάνεται. Μιλάδης, στο σπίτι φωνάζει κάποιος από το μπάγκο. Για 3 πίσω από screen του δέχτη και είναι άστοχος. Πήρε μάλλον. Ανδριάδης, σκυπάς ένα running floater από πλάγια θέση πάρα πολύ ψηλά. Τι έκανε με το ένα χέρι ο Μιλασίδης. Οκ, το είδαμε και αυτό. Τόπουλος. Πάρει να σκάμε τον Καρόπουλο. Συμβαστεί μπάλα σε κάποιον να εξυπηρεθείς. Πάρει ένα ακόμα screen, ο Βασίλης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Εμώ να σπίσω μέσα. Επίσης το φάλμα έχει προτείνει με Κατερίνη. Και αλλαγή που ετοιμάζεται.
που μπορεί να περάσει το παρτέ μετά από αρκετή ώρα, θες του Ανδρέα Διάλεξ, που θα λέμε εδώ από τα δύο. Ανδρέαδης, θέλουμε χέρια βάση με τον Καλόπουλο, θα κλέψει την μπάθα με το έτσι θέλω, ο Καθερίνης. Θα είμαι μόνος του μέχρι μέσα, κόβει κι άλλα με φάουλ. Θα κερδίσει από τον Ανδρέαδη. Κάνει μια επίσκεψη στην γραμμή των ελευθερών βολών. Θα σταματήσει που θυμάται να περάσει μια πολύ πολύ ώρα στο παρκέ για τους Πόνθας. Έστωχος στην πρώτη βολή. Επίσης ο Κατερίνης, 31-59-28. Άστοχος 4 πήγε και ο ίδιος είναι επιδοτικό ριμπάν. Όχι μόνο πήγε, το πήρε κιόλας. Προσπάθησε και ο Μινεσίδης, δεν τα κατάφερε. Τα πάντα λειτουργούν για τους Πόνθας απόψε. Και απόψε. 2-23 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μιχαλόπουλος πήρε από τον Μητρόπουλο. Μέσα έχει σταματήσει την τρίπλα μπόκα σε ένα τέτοιο που θα δικαιώσει. Την πάσα στον Κατερίνη, λάθος όμως, να μην στο λάθος. Έχει ο Μητρόπουλος, ο Ιβαζίδης, στη γωνία δεν καταφέρνει να συγκρατήσει. Ο Ανδρέαδης και πάλι καλά που η μπάλα δεν πήγε πάλι στο μπάνερ. Έτσι το όμως και αυτά. Ή της διοργανώτριας αρχής, τέλος πάντων. Μία ακόμα αλλαγή. Περνάει στο παρκέ σου για 3 στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μετά την νέα άφηξή του στο παρκέ είναι άστοχος. Αιβαζίδης για το κλέψιμο ο Νασίδης. Κόπουλος περνάει το κέντρο στα 14 του Λόγουστα. Ο Ανδρεάδης είναι στο νούμερο 1. Συγκρατεί την μπάλα, πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Στην δεύτερο χρόνο ο Λεπτοκαρόπουλος δεν κατάφερε. Για 3 δεν το πάρει, το έχει κάνει πολλές φορές ο Μάνος Τόρντελης. Έχω το σπιθεί ελεύθερος, το πάρει σε δεύτερο χρόνο για να δούμε όχι. Και τώρα γυρίζει 2 φορές η μπάλα. Το ίδιο ρουτ. Σουτιά 3 το πήρε ο Αμπατζής με το που έδωσε την μπάλα πριν καν σουτάρει. Ο Νίκος Στράντζελς έκανε τον σχετικό χαρακτηριστικό ανοιχτισμό, τόσο δεν μπήκε όμως. Ένα ακόμα indicator για το πόση αυτοπεποίθηση έχουν οι Monsters. Κόπουλος. Με το Καρόπουλος. Στο όπλος ένα jump shoot, έχοντας απελευθερωθεί επαρκώς. Είναι έστοχος. 1-31 και φορά τους στρογγυλοποιούνται στους 30. Μάρκος Ραντζάλης, καλούς τον Νίκο. Πάλι ο Βαντζής. Αυτή πάση στο 15 δευτερόλεπτο θα γυρίσει, είναι άστοχος. Όμως, στο δεύτερο ο Κατσιώτης, μπαλοπερνάει εκτός και είναι για τους μεστό. Είναι λίγο γρήγορα σήμερα, δεν μου φαίνεται. Anyway. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Δεν πήρε και καφέ που είναι έτοιμο τώρα. Λουίς Τικτόπουλος με την καλή άμεσα προσωπικός αντίπαλος. Μπόγκας, τα 10 δευτερόλεπτα πάρει ένα σκρίνο με Τικτόπουλο, ωραία πάσα. Στον Καρόπουλο στα 7, δεν εξωφανάζει κάποιος από τον πάγκο. Αυτό κάνει στον προσωπικό του αντίπαλο με αριστερό, γύρισε εκεί, είναι έστοχος. Θα φέρνει στο ομάδο Στράντζαλη, στον Καρόπουλο στις 1-33. Θα πατήσει καστή πάσα. Άλλος Στράντζαλη, σουτ για 3 από εκεί. Φώναξε ο Μινασίδης που πέρασε την μπάλα. Ένας άνθρωπος πήγε το κλείσιμο. Σαν νίντζα τα κατάφερε. Ήρεμα, μία φωνάζει από τον πάγκο Χατζιάννης. Σουτ για 3 είναι άνθρωπος ο Νίκος Στράντζαλης. Δεν τον άκουσε. Δεν φώναξε. Δέκατη τελευταία την πρώτη της δημιουργίας 30 βρίσκων λεπτών. Όλα για τους Ρότζ. Σουτ για 3 είναι άνθρωπος ο Πετρόπουλος. Το όπλος αυτή την παρακολά την άνθρωπος. Ο ίδιος έπαιζε την πόρη μόνο με την είναι άνθρωπος. Και πάλι. Μία ακόμα ο Μάνος Στράντζαλης. Στον Κρυβλαγκασιώτη. Αν είχε 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να έστελνε εκνεύρι και φορά στους 30 εκεί. Τελικό σκορ λοιπόν, μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, 61-33 η διαφορά είναι στους 28 πόντους. Τα πάντα λειτουργούν από ένα σημείο και μετά με τους Monsters και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, μην είδε μετά. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα και για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενίας περίοδου στο Βουκούνι, πρώτη καλοσύνη είναι για τους Monsters, για 3 Αργυρίου είναι άστοχος. Τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα με τους Monsters, αυτό το πόσο γρήγορα παίζουν με τους Ζόρι προλαβαίνω να μιλήσω. Όπως και να έχει, ο Λόκας για 3 είναι άστοχος και αυτός την μπάλα μπήκε και βγήκε να πάνω μέσα. Την πάσα
από το νούμερο 3 από τον Βραχνό, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Γυρίου, στη γωνία. Άλλαξε τη γωνία, στον τραυματίσει για 3 εύστοχος! 64-33, άφησε και το δικτάκι παραπονεμένο εντός των γονικών. Προς τους 31. Βραχνός. Μούγκας. Στα 12 δευτερόλεπτα, Σιτανίδης βγήκε και πήρε στα 10 δευτερόλεπτα. Ρέα λέει σε πάσα, Ανδρεάδης θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, εδώ Ανδρεάδης, πού είναι Ανδρεάδης. Με το παπάσα και παπάσα, αλλά η μπάλα δεν πήγε μέσα στο καλάτι. Παρόπουλος, Γυρίου, στα 17, θα μαντήσω για 3 είναι άστοχος, αρνητικό rebound και φάουλ που έχει κερδίσει ο Ανδρεάδης με το νούμερο 82. Πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο. Το πλούσιο είναι αναφορά. Αφού. Μπόγκας. Μιράδης. Γυρίζει ο Σιταρίδης. Θα γυρίσει έχοντας ξεφορτωθεί δύο αντιπάλους που τον περιέβαλε. Είναι άσχημος. Παρόβλος στο rebound. Σκαστή πάσα στην αστερικά. Στη γωνία Μπατζής έχει βρεθεί ελεύθερος, υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Το πήρε, είναι άσχημος, επιθετικό rebound από τον Πανόπουλο, είναι άσχημος και αυτός μπρόχνει την μπάλα στην Ιταλίδης. Και είχαν μια τρίπλα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Ανδρεάδης, η μπάλα κλάπηκε και πάλι πήγε το κλέψιμο και έκανε το φάλο. Ναι, πράγματι ο Μπόκας. Στον παίκτη που έχει την μπάλα. Για τους Μοστάρς. Φύσε και πήρε ο Πανόπουλος. Στα 8 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει, αλλά ήταν το Αξιτόπουλο που δεν πήγε η μπάλα στον Μινασίδη. Ο οποίος ήταν ο τελικός επίδοτος ο αποδέκτης. Μικρή πάσα. Μπόκα στον Ανδρεάδη. Και τα ρίχνει στο passing game. Το χρόνο στα 10 δευτερόλεπτα. Τότε έχει κερδίσει το φάουλ από τον Μινασίδη. Περνάει το Σταϊνίνο στο παρκέ, θέση του ο Λεπτοκαρόπουλος. Στον πάνω. Ο Μινασίδης περνάει στον πάνω, για τον πάνω. Στον πάνω, στον πάνω. Περνάει εκτός, βγαίνει και πάλι άμυνα του Μόντσαρς, σε στυπήσει. Ωραία, στιγμή για τον Βραχνό. Τα άμυνα της έχει στυπήσει από τον Βραχνό. Ατλάτου προφανώς δεν έχει στυπήσει κάτι, όλα καλά. Ένα running floater είναι άστοχο με ταμπλό από τον Πανόπουλο, υπάρχει επιθετικό rebound. Κυρίως για 3 είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, το πετάμε την μπάλα, χτύπησε στο πόντι του, να προλαβαίνω το καλά. Δεν έχει κάνει συγκράτηση ο Αμαντζής. Για 3 Κωνσταντίνο είναι άστοχος, μάγει το rebound. Πάλεψαν εντός αγωνικών δύο παίκτες. Κυκτόπουλος και Ανδρεάς με το 32. Για 3 άστοχο από τον Αμαντζή και πάλι ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ωραία τρίπλα. Αυτό το Ανδρεάδη πρωτοτύπωνο έχει κάνει πολλές φορές που πρέπει να είναι περίπτωση. Πάει το γερνίσιο μέσα και το coast to coast. Είναι άσχημα, δεν γέρισε το φάλο στο μήνο. Στο καλάκι φωνάζει κάποιος χαρακτηριστικά από τον πάγκο των Μόσταρτς. Θα φτάσει στο Ζάφρα, είναι άστοχος. Μηταρίδης. Έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά θέση κράτησε σε πρώτο χρόνο. Απελευθερώθηκε, ωραία. Δείτε μάλλον καλά τον Ανδρεάδη στον χρόνο 82. Πάρε λίγο με τον ίδιο νόμισμα τους Μόσταρτς ή Μεστό. Τα βραδείς. Κυρίου. Κυρίου. Άντε, δεν πιστεύω ότι στέβεις παράξει κάποιον μπάγκο σου. Για τρεις με μεγάλη καμία είναι άσχημος. Ο Αγγυρίου έπειτα από προτροπή από τον μπάγκο του Μόνσταρ. Ωραία τρίπλα από τον Αντριάδη. Με την πετάβραση. Θα είναι μέχρι μέσα. Είναι εύκοχος. Στρίφο γύρισε η μπάλα. Λέει από τη Σιδερούδη. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί ο Πεντάβρετης, να αφήνει όλα αυτά τα δυσκόσα. Βάρα με εκτός, συνεπώς και η κατοχή αλλάζει. Περνάει στη χέρια των Μπεστό. Πεντάβρετης περνάει στον πάγκο, μόνο Στράτζαλη στη θέση του. Και
Κοτσελίδης ετοιμάζεται να περάσει, θα περάσει πράγματι στη θέση του Ανδρεάδη με το νούμερο 82. Μπόκας, τι πάσα στον Καρίδη. Καρίδης, Στόπουλος. Τι πάσα ένα jump shoot, είναι άσχετο. Αμυντικό rebound του Αργυρίου. Τι πάσα στον Κερτίνο Σταδινού. Στην γωνία σου για τρεις, πάρα στράτα, μπάλα μπήκε και μπήκε, έδωξε την μπάλα. Έδωξε την μπάλα παράπλευρα σε συμπαίκτη που σε φτώχισε με ένα δεξί χουκ. 66-37. Στο 29. Μένετε κοντά στους 30, δεν είναι πολύ ώρα. Είτε λίγο πάνω είτε λίγο κάτω, για τρεις εταρείς είναι άστοχος. Επιθετικό ριβάντο με Δικτόπουλο, θα βγάλει μια πάσα, ένα jump shoot, άστοχο. Δύο πλέον ντομαδικά. Θα θέλει ο Στέφλου, θα διδάξει από τον πάλο. Ποιος είναι στον πάλο, δεν ξέρει τι ώρα. Στο περίοδο στον πρώτο, ποιος θα βγει MVP. Το μάθουμε σε 12, ο Βέβγε τη λήξη της κανονικής περίοδου. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει, συγκράτησε ο Αργυρίου, ο οποίος δεν ήταν εκεί πέρα που παίρνει τους παίξους του. Αργυρίου πάρει τη φλέξη ώρα από τον Σεϊταρίδη. Και στη ρημά. Το μπάλο είναι εκτός. Και είναι για τους Monsters. Γυρίου, ένα jump shot και η αριστερά ελεύθερος. Είναι άστοχος ο Ανόπλος. Πήγε πάλι με την μία ο Ξεδίδη να την κάνει για τον δεκατάστρο αυτή τη φορά. Αυτός, μέσα σε καυστή πάσα. Μεάλης, λάθος πάσα, συγκρατεί ο Ξεδίδη να την κάνει. Τον Αργυρίου, την φάουλα από τον Μπογκά. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Γυρίζουν την επαναφορά. Μάνος Ρόζαλης. Η πάσα γυρίζει από τη γωνία στα 11. Θα χάσει. Καλή άμυνα από τον Βραχνό. Deflection. Δεν γράφει να συγκρατήσει. Είναι πιο πλήρω ο Μάνος Ρόζαλης. Στα 4 τρώνε ο Βρέντα διαστή. Κάνει μια τρίπλα. Σου πια 3. Μόνο τα μπλο. Την παρέμβει τον Μπάουν. Η Ταρίδη ετοιμάζεται τετραπλή αλλαγή από τον Μπόντα. Αν δεν κάνω λάθος, φάουλ στο Σεϊταρίδη. Το νούμερο 35, από τον Πανόπουλο. Χαμπαντή. Τετραπλή αλλαγή. Για τους Monsters. Αυτή είναι αλλαγή σκοπιά στο ρατούρα, παιδιά. Δεν είναι αλλαγή σε μπάσκετ, σας παρακαλώ πολύ. Όπως υπάρχει. Σαντίνου, Παγγυρίου. Ο Μπατζής και ο Πανόπουλος περνάνε εκτός. Μόνο ο Μάνος Στράντζελς παραμένει στην προηγούμενη σύνθεση. Θα παίξει τώρα μαζί με Νίκο Στράντζελη, Κατιουάννη, Εκατερίνη. Και Αντώνια Κατσιώτη, μια μακρινή πάσα, δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει κανένας παίκτης. Περνάει εκτός, Σκεταρίδη ζητάει αλλαγή. Από τον πάγκο, σηκωθεί, ο Ευαζίδης σε σηκώθηκε τελικά. Μόνος του Ράντζαλης για 3 έστω πάρει, με χέστηκε λίγο. Νίκος του Ράντζαλης για 3, είναι έστωχος! Ένα ακόμα τρίποντο, τώρα σηκώνεται ο Πρωτοκαρόφλος. Παραναγγείλει αλλαγή και στην γραμματεία. 69-37. Μαχνός. Φαουλ που έχει χτεθεί στον Χατζιάννη. Αλλαγή παρακαλώ, πάμε. Στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος και απέναντι τον δεύτερο μόνο αντιπαλό του. Ωραίο παθηγέιμ, έχει βρεθεί ελεύθερος, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τρομακτικό άλμα από τον Χατζιάννη Βέρες, έβγαλε την μπάσα στον Νίκο Στρατζαλή. Ούτε ένας που έπαιξε φορά, δεν είχε μεγάλο νύχο. Καθμός. Μιλάζει για τρίζες. Δεν θα πάρει βάρτι στήριγμα. Χτυπήσει τον πρόσωπο, θα ελπίζει να μην είναι κάτι σοβαρό. Λέει να μπει ο ρεύτης στην γραμματεία. Ήταν αυτή τα ομαδικά φάουλ.
Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Μπεστοφ. Κανένα οι Μοντσόρτς. Γιώργος Ανδρεάδης για τρεις πίσω από το σκριν που πέρασε ο Κουτσελίδης. Είναι άστοχος. Κατζιωάννης μια μαχητική πάσα. Μαρασπράτερης γυρίζει. Απέναντι στην Μπόκα είναι άστοχος με τη δεύτερη. Γιούντι Βάμπη Καλάφη 73-37. Δείξε 47 το τέλος. Είμαστε σκόμαστε πρώτο πυλόν της Crunch Time στην Ολυκαρινά. Κουτσελίδης. Μπόκας στα 6 δευτερόλεπτα. Τιμονή μπάλα από τον βαθμό του Τζακ. Είναι άστοχο από τον Γιώργο Ανδρεάδη. Ο Ιωάννης μια μακρινή πάσα, μία ακόμα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σύλλης υπόπτος, ένας από τους υπόπτους. Μάνα Στράτζελη, για να μην αγκητήσει κάποιον. Αϊβαζίτης περνάει εντός. Κουτσελίδης στον πάγκο. Με τους Μπεστόχ. Ο Ρόγκος είναι μόνο πρώτα, θα πάρει την μπάλα ο Αϊβαζίτης. Το καρόφυλλο. Τα εξάδες τρόλεπτα, καλό passing game. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει όμως εξοπλιστεί από πολύ κόσμο μέσα στην αρχέτα. Ο Γιώργος Ανδρεάδης και δύο ακόμα πόντι. Από τον Χατζιωάννη. Ιδιαίτερη ενέργεια και κατέχει τον Χατζιωάννη απόψε και απόψε. 77-37-40 πόντι της διαφοράς. 104 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 4 αγωνιστικών λεπτών. Σε για 3 έστωχο ο κ. Ανδρεάδη. 57-40. Ο κ. Ζαλής. Ο κ. Ζαλής θα αφήσει πάνω στο καλάθι και αυτός. Από τη στήριγμα. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Τρεις, Γιώργος Ανδρεάδης είναι άστοχος. Ανδρεάδης το rebound και θα ψάξει με τη μία τη μακρινή πάσα στα χείλια. Έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παναστράντζελης. Μία ακόμα φορά, μία ακόμα συνεργασία μεταξύ των δύο. Και το καλεί πάρα πολλές φορές οι Monsters. Στο απόψε για τρεις είναι άστοχο airball. Από το Τσιλίδη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος όμως ο Παναστράντζελης αυτή τη φορά. Το βόγιο να αποδείξει τον Καρόμπουλος. Βαζίλης στη γωνία σου για δύο θα με εντύπωση. Ο Γιατρής θα δείξει ωραία, παρόλα αυτά. Ωραία που δεν ήταν μέχρι τα δίπλα βέβαια. Καθή πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες, ανάποδο λέει Άπιν Άσχος, ο Μάρος Άρδερς. Επιθετικό ριμπάντο του Χατζιάννη, ένα ακόμα. Να αφήσει την πάρα στο καλάτι. Βαζίλης. Στη γωνία συγκρατεί και τον εαυτό του εντός παρκέ και την πάρα συνεχώς. Με τον Καρόπουλος. Βαζίλης. Ένα jump shooter μετά την προσπίση για να μασάρει με τα μπλε, είναι έστοχος. Λίγο πόντι, ωραία. Εφανώς το 83-42-41 στην πόντι της διαφοράς. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί η τελευταία επίθεση. Λίγο Στράτζαλης. Τελικό σκορ λοιπόν, τέταρτη περίοδου. 83-42, μία ακόμα επικράτηση. Προχωρούν στο 5-0 οι Monsters και στο 2-2 αντίστοιχα οι Μπεστόχ. Δεύτερη σερή ήταν για αυτούς. Παραμένουν αίτητοι στον πρώτο όμιλο της Evolution League λοιπόν με 5-0 οι Monsters επιδεικνύοντας σε εξαιρετικό πλουραλισμό για ένα ακόμα παιχνίδι για πέμπτο στη σειρά παιχνίδι κάπου εδώ πέρα συμπληρώνεται η αναμέτρηση και συνεπώς η μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτό το πλούσιο οπτικοστατικό υλικό για μια ακόμα φορά. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να είστε τέλεια. Γεια σας.